πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον πρόεδρο της μπασκετικής ομάδος του Ηρακλή, τον κύριο Αποστολίδη, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Είστε καλά, καλησπέρα, τα λέμε μετά από πάρα πολύ καιρό. Τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Μαζούκη. Είμαι καλά, λίγο η φωνή μου είναι βραχνιασμένη από τις φωνές από το Μαύρο Σάββατο. Ναι, ναι. Παρά το ότι ήταν και κλεισμένο το θηρόν το παιχνίδι, η αγανάκτηση ειδικά στο τέλος με τα σφυρίγματα των διαιτών ήταν μεγάλη. Για ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στις βολές στο τέλος, βολές φυσικά που πήρε, νομίζω ξέρετε καλύτερα και τα στατιστικά από μένα, όπως και ο προπονητής ο Γιάννης Αδαμαλής, πάρα μα πάρα υπερβολικά πολλές η ομάδα του Ψυχικού που έφτασε σε αυτή την νίκη, ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τον Ηρακλή. Εκφράσατε την οργή σας, εκφράσατε την αγανάκτησή σας για τη διετησία. Ας ξεκινήσουμε με αυτό, πώς ζήσατε ειδικά τα τελευταία λεπτά του αγώνα? Τι να πω, ό,τι και να πω, αυτοί που ήταν εκεί πέρα, που είχαν την τύχη ή την ατυχία να δουν αυτό το παιχνίδι, δεν μπορεί ένας παίκτης να πηγαίνει 20 φορές στις βολές. Ο Δημακός. Εγώ, μπασκετικά να μιλήσουμε. Ο Κοθράς δεν έχει ούτε μία βολή, ούτε ένα φάουλ δεν τον έχουν σφυρίξει. Mm-hmm. 32 λεπτά παίζει, κουβαλάει την μπάλα, δίνει πάσες, κάνει τα πάντα και δεν τον έχουν σφυρίξει ούτε ένα φάουλ. Τον Δέσπο τον έχουν σκοτώσει κυριολεκτικά κάτω από την μπασκέτα, δεν έχει σφυρίξει τίποτα. Επειδή σας άκουσα κάποια στιγμή που είπατε και για τα μεγάλα τα σουτ και αυτά, ναι. Ήτανε μια διαφορά που το συν 10 έγινε ισοφαρίστηκε. Βάλανε μεγάλα σουτ, βάλανε από τα 8 μέτρα τρίποτα. 6 συνεχόμενα τρίποτα, αυτό. Ναι. Και τα σουτ είναι για να μπαίνουν και καλά κάνανε οι παίκτες του Ψυχικού και τα βάλανε. Και εμείς βάλαμε μεγάλα τρίποτα. Και το πιο μεγάλο τρίποτο το βάλαμε στο 73-72. Το 73-72 που με τις βολές του Δημακού έγινε 73-74. Που δεν και ήταν από εκεί δεν έχει σφυρίξει απολύτως τίποτα. Σωστά. Και να σημειώσω αυτό, κύριε Αποστολίδη, ότι υπάρχουν δύο καταφανέστατα επιθετικά φάουλ στον Αποστολίδη, τον Απόστολο, και το δεύτερο πρέπει να είναι στον Κοθρά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και δίνει δύο φάουλ στον Δημακό, τα οποία μόνο διαιτητής τα είδε. Το κυριότερο όμως, όταν προηγηθήκαμε 73-72, η επαναφορά της μπάλας έχουν περάσει 6 δευτερόλεπτα. Σωστά. Εκεί με το σφέικο που ούρλιαζε στο διαιτητή, το Θρασίβουλο, ναι. Ναι, αν δείτε, κρατήσετε το χρονόμετρο, θα δείτε 6 δευτερόλεπτα. Μιλάμε τώρα, τι να πω τώρα, ό,τι και να πω, δηλαδή θα πούμε κουβέντες άσχημες που δεν υπάρχει λόγος. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, ό,τι και να πούμε κύριε Μαντζούκη είναι δώρον άδωρο, δηλαδή είναι μόνο η πίκρα μένει και η αγανάκτηση στο τέλος. Τι σκοπεύετε να κάνετε για αυτό το κομμάτι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ηρακλής έχει παράπονα? Μπορεί τα παιχνίδια να μην είναι τηλεοπτικά, να είναι α2 κατηγορία, να μην δίνει πολύ μεγάλο κόσμο σημασία, αλλά χάνονται βαθμοί. Χάνονται βαθμοί και ο Ηρακλής φτάνει σε σημείο ακόμα να λέει ότι έχω στόχο την παραμονή και για αυτό το λόγο. Όχι μόνο για αυτό το λόγο, και για αυτό το λόγο, τη διαιτησία. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι από αυτού? Θέλουμε να ζητήσουμε την εξαίρεση του κυρίου Ξενικάκη και του κυρίου Πίτη. Το έχετε κάνει ήδη? Όχι, θα το κάνουμε τώρα από. Γιατί και εγώ ήμουν αδιάθετο και δεν μπορούσα. Θα το κάνουμε τώρα από αύριο και θα σα πω για ποιο λόγο. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Ματζούκη, το Ψυχικό κερδίζει μέσα στο Λαγκαδά, διαιτητής ο κύριος Ξενικάκης. Το Ψυχικό κερδίζει μέσα στον Ηρακλή, διαιτητής ο κύριος Ξενικάκης. Ο Ηρακλής παίζει με τις αίρες, τρώει τέσσερις αγωνιστικές, διαιτητής ο κύριος Ξενικάκης. Δηλαδή όλα αυτά αν τα βάλετε και τα ψάξετε. Και εγώ μην νομίζετε ότι τα θυμάμαι, αλλά μου τα λένε άλλοι και τα ψάχνω και τα βρίσκω και λέω δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι σύμπτωση πια αυτό, ρε παιδιά. Έχουν τον ίδιο παρανομαστή ή την αιτία. Τώρα, ο κύριος Πίτης δεν είναι τυχαίο που έχουν άρχισε τον κύριο Πίτη. Για όνομα του Θεού, δηλαδή ξαφνικά είναι ο καλύτερος διαιτητής και εμείς έχουμε άδικο. Είναι συγκεκριμένα άτομα που δεν θέλουν να ξαναδούν άλλη φορά στο υπανόφιο, ούτε απ' έξω να περνάνε. Κατανοητό. Γιατί θα σου πω ότι την επόμενη φορά που θα έχουμε φιλάθλους μέσα και θέλω να έχουμε φιλάθλους να γεμίσει το γήπεδο, πείτε μου εσείς πώς θα κρατήσω εγώ τον κόσμο όταν κάποιος, οποιοσδήποτε ξενικάγης κάνει αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Υπάρχει τρόπος να τον κρατήσω? Ήτανε... Η αγανάκτηση φτάνει μέχρι εδώ πάνω, δεν μπορεί άλλο. Mm-hmm. Και εγώ τόσο καιρό βλέπετε, ούτε δεν έχουμε βγάλει ούτε μία ανακοίνωση. Γιατί είμαι άνθρωπος που λέω ότι εντάξει μωρέ, ανθρώπινο λάθος. Έρχονται οι περιφημένοι πρόεδρε, προστάτευσέ μας, τι γίνεται εδώ πέρα, δίνουμε τα πάντα, παίζουμε καλά, χάνουμε. Ό,τι και να κάνουμε δεν υπάρχει περίπτωση. Πες μου εγώ τι να τους πω. Ήταν χαρακτηριστική, κύριε Αποστολίδη, και η αγανάκτηση του προπονητή στις δηλώσεις του και σε αυτό που ανέφερε σε γραπτή του τοποθέτηση για το ότι δεν σέβονται πραγματικά αυτό που κάνουν εντός αγωνιστικού χώρου συγκεκριμένοι άνθρωποι.
Δεν ξέρω αν ήσασταν εκεί στα τελευταία λεπτά που. Βεβαίως είμαι. Ο προπονητής του ψυχικού τον βρίζει ασύστολα μέσα στο γήπεδο. Είναι 2 μέτρα από τον πάγκο. Είμαι πίσω από τον πάγκο και είμαι στον αέρα γιατί περιγράφω το παιχνίδι για το για λογαριασμό του Λίμπερου. Δεν μπορώ να το πω γιατί θα έρθει το Εσουρού. Αλλά ναι, εκείνη τη στιγμή. Εγώ μπορώ να το πω, όχι. Τον χαρακτήρισε. Τον έβρισε, όχι τον χαρακτήρισε, τον έβρισε. Τον έβρισε και το. Και δύο τον χαρακτήρισε. Προφανώς. Και το ακούσαμε προφανώς όλοι που ήμασταν, κύριε Αποστολίδη, εκτός αγωνιστικού χώρου και δεν το άκουσε ο διαιτής που αυτό είναι το λιγότερο τεχνική ποινή. Για να μην πω αποβολή από τον αγώνα, έτσι. Εντάξει. Καταλάβατε τώρα. Και γυρνάει μετά και μου λέει ότι δεν άκουσα τίποτα. Τα καταγράψαμε αυτά και την ώρα του αγώνα. Είναι δεδομένο. Απλά. Θέλαμε τη δική σας άποψη, θέλαμε την άποψη του Προέδρου, την τοποθέτηση και αυτό που μας λέτε και την είδηση που μας δίνετε ότι από αύριο κιόλας θα ζητήσετε το να μην ξαναπατήσουν αυτοί οι δύο διαιτητές στο Ιβανόφι. Όχι, δεν είναι. Το θεωρώ για τον Ερακλή, δηλαδή δεν υπάρχει, παιδιά. Δεν είναι. Κύριε Μαζούκη, δεν έχω πρόβλημα και η ομάδα δεν έχει πρόβλημα. Νομίζω και κάθε φίλαθλος του Ερακλή δεν έχει πρόβλημα. Όταν η ομάδα δεν παίζει μπάσκετ να χάσει και δίκαια να χάσει. Αλλά όταν παίζει καλό μπάσκετ και μπορείς να κερδίσεις ένα παιχνίδι και δεν σε αφήνουν να το κερδίσεις, εκεί γίνεσαι Τούρκος. Δεν γίνεται άλλο. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο γιατί ό,τι και να έχει γίνει, και αυτό που είπα εγώ νωρίτερα, τα τρίποτα και οτιδήποτε άλλο, φτάνει σε ένα σημείο το μάτς να είναι 73-72. Και εκεί, όπως περιγράφαμε και την ώρα του αγώνα το παιχνίδι, ο διαιτητής άλλα έβλεπε, άλλα έδινε και έφερε αυτό το πολύ μεγάλο εκνευρισμό στην ομάδα με τις βολές του Δημακού που, πόσες είπατε, 20-25 εκτέλεσε, κάπου εκεί μόνο. 20 βολές εκτέλεσε ο Δημακός. Ένας αθλητής 20 βολές και ο Κοθράς που είναι το playmaker του Ρακλή, ούτε μία. Τα λέει όλα. Τα λέει όλα. Και μου λέει, άλλος έχεις άδικο. Δεν έχω άδικο, ρε παιδιά, η στατιστική αυτά λέει, ορίστε. Σωστά. Πείτε μου κάτι, όπως και να έχει το παιχνίδι, τελείωσε, ο Ηρακλής έχασε. Παραμένει αυτό το άγχος, παραμένει αυτό το βάρος να ξεφύγετε από τις κάτω θέσεις της βαθμολογίας. Δεν είναι. Δεν έχουμε άγχος, κύριε Ματζούκη. Εμείς πιστεύουμε στην ομάδα. Πιστεύουμε στην ομάδα γιατί παίζει πολύ καλό μπάσκετ η ομάδα. Και θέλω να έρθουν οι Ηρακλειδείς, γιατί μετά επιτέλους από έναν ολόκληρο γύρο, ναι, είναι ανοιχτές οι πόρτες για να μπουν φύλακες μέσα. Λοιπόν, θέλω να έρθουν και να δουν πραγματικά ότι αυτή η ομάδα τι αξίζει. Θα παίξουν και ξέρουν να παίξουν και θα παίξουν και καλό μπάσκετ. Και δεν έχουμε θέμα. Και τη Λιβαδιά μπορούμε να κερδίσουμε και 10 Λιβαδιές θα κερδίσουμε. Δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί παίζουμε καλό μπάσκετ. Έχουμε πίστη σε αυτή την ομάδα. Πάνω σε αυτό που λέτε, σημειώνω για τα 3 παιχνίδια. Για την καλή εμφάνιση με το ψυχικό που έχασε ο Ηρακλής όπως έχασε και όπως το περιγράψαμε, για την νίκη στην Αθήνα με τον Ηλυσιακό και για την, θα πω, πολύ καλή προσπάθεια και αδίκησαν τον εαυτό τους στην Αθήνα σε ένα παιχνίδι που το είχαν κόντρα στο Παγκράτη, γιατί εσείς ήσασταν και το ξέρετε καλύτερα από εμάς, με τις 17 ολόκληρες χαμένες βολές που εκεί ήταν πραγματικά κρίμα, έτσι, να χαθεί ένα τέτοιο μάτς. Είπαμε κάτι για τη διαιτησία. Άψογη διαιτησία, άψογο το Παγκράτη και σας λέω εγώ, ήμασταν κακοί στις βολές και χάσαμε. Σωστά. Εκεί ήταν κρίμα γιατί αδείξαν τους εαυτούς γιατί κάναν μια καλή εμφάνιση και μόνο οι βολές ήταν. Δηλαδή τις μισές να βάζανε θα είχαν πάρει το μάτς. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν στο μπάσκετ. Θα πούνε σήμερα, θα πούνε αύριο. Επόμενη μάχη με την ομάδα της Λιβαδιάς το Σάββατο. Με ανοιχτές τις πόρτες. Με ανοιχτές τις πόρτες. Και θέλω να κάνω έκκληση στους φιλάδες του Ηρακλή. Θέλω να έρθουν. Θέλω να μας κάνουν μια φορά τη χάρη να γεμίσει το Ιβανόφιο. Να τη δουν αυτή την ομάδα και να δουν τι αδικία τραβάει αυτή η ομάδα. Δεν ξέρω ποιοι κρύβονται από πίσω, δεν ξέρω τι σκοπό έχουν κάποιοι ή δεν ξέρω αν είναι όλα όντως πραγματικά τυχαία. Δεν τα γνωρίζω, ρε παιδιά. Δεν θα πω εγώ σε αυτό το τρυπάκι, δηλαδή με τις λαμογές που ένας να κάνει βρωμοδουλειές από πίσω και αυτά. Δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Εμείς παίζουμε μπάσκετ στο παρκέ. Όποιος θέλει να μας κερδίσει πρέπει να έρθει να κερδίσει, να υδρώσει και αν είναι καλύτερο να σκερδίσει. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Πριν από μήνες μας είχατε πει εδώ στην ώρα για μπλε ότι μόνο σας είναι πολύ δύσκολο να αντέξετε σε όλα τα επίπεδα, είτε οικονομικό είτε οτιδήποτε άλλο. Πόσο κακό σε αυτή την προσπάθεια στο να αντέξετε σας έκανε αυτό το 5 παιχνίδια και κλεισμένο το θύρον. Γιατί είναι 5 ολόκληρα μάτς χωρίς κόσμο. Και χωρίς εισιτήρια και ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Βασικά είναι ολόκληρος ο πρώτος γύρος. Όλος ο πρώτος γύρος ήταν χωρίς φιλάθλους. Μεγάλη ζημιά. Μεγάλη ζημιά και οικονομική αλλά και ψυχική ζημιά.
Γιατί άλλο τώρα να βλέπει η ομάδα, οι παίκτες βασικά, να τους ενθαρρύνει ο κόσμος, και άλλο να παίζει όλο σε άδειο γήπεδο. Mm-hmm. Στην ουσία παίξαμε 12 παιχνίδια εκτός έδρας. Αυτό κάναμε. Αλλά δεν μπορεί, κύριε Ματζούκη, εμάς για να σπάσουμε τον παπρίς του διαιτητή έξω από το γήπεδο, τιμωρείται η ομάδα. Γίνεται κάτι, τιμωρείται η ομάδα 4 αγωνιστικές, 3 αγωνιστικές, δηλαδή έλεος. Είναι πολύ, είναι πολύ εύκολο για αυτούς να τιμωρήσουν τον Ηράκλειο, αυτό καταλαβαίνω. Πολύ εύκολο. Μα φυσικά, με το παραμικρό. Αν θυμάστε πέρυσι σε κάποιο γήπεδο, μας κυνηγούσαν οι φίλοι μέσα, μας σκίσαν τις φανέλες, μας χτυπούσαν τους παίκτες και δεν έφαγε η ομάδα και μία αγωνιστική. Υπάρχει και το βίντεο, υπάρχουν τα πάντα. Δηλαδή δεν είναι αυτό εξαίρεση. 100%. Τώρα και μετά 100%. Μου λένε προστάτευση την ομάδα. Πώς θα την προστατεύσω, τι είμαι. Να πω στο Λούκι αυτονόν, δεν παίρνω, κύριε Μαζούκη. Mm-hmm. Δεν παίρνω σε κανένα άρμα, δεν παίρνω σε κανένα Λούκι. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή που είμαστε στον Ερακλή, εκπροσωπούμε ένα σωματείο που έχει μεγάλη δόξα και είναι και τιμή μας που εκπροσωπούμε αυτό το σωματείο και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Χωρίς λαμογές, να είμαστε υπερήφανοι ότι πάμε καθαρά και ξάστερα και διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει μέσα στο παρκέ και τίποτα άλλο. Mm-hmm. Με βάση αυτό που μας είπατε προμηνών και με βάση τα όσα έχει στο μυαλό του ο Σάκης Αποστολίδης, αντέχει? Αντέχει. Και το γαδούρι του Σαμάρτου αντέχει. Είμαι υποχρεωμένος να το ρωτήσω. Είμαι υποχρεωμένος να το ρωτήσω. Δεν είναι το θέμα να αντέχω. Το θέμα είναι ότι έρχεται η πίκρα, έρχεται κάποια στιγμή η αγανάκτηση από όλα αυτά, γιατί πρέπει να έχεις και άτομα διπλώς που να σε στηρίζουν. Φέτος όντως είχαμε άτομα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και θεωρώ ότι πρέπει να έρθουν και άλλα άτομα. Μακάρι να έρθει κάποιος και μεγάλος και να αναλάβει το μπάσκετ. Εγώ το έχω πει και άλλες. Δεν έχω κανένα θέμα ακόμα και σήμερα να έρθει. Θα βοηθήσω όσο μπορώ από αυτή τη θέση που είμαι και οικονομικά και διοικητικά αν θέλει οτιδήποτε. Δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν είμαι άνθρωπος της καρέκλας, δεν είμαι να παίζω, να το κάνω λεζάντα ότι είμαι στον Ερακλή. Δεν έχω τέτοιο θέμα, κύριε Ματζούκη. Εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα, μακάρι να πάει η ομάδα μπροστά. Τι ενέργειες γίνανε ώστε να έρθουν αυτά τα άτομα κοντά και γιατί πιστεύετε ότι δεν ήρθαν, αν έγιναν αυτές οι ενέργειες? Και το δεύτερο σημείο είναι το πώς μπορεί ο απαιτητικός Ηρακλειδέας, που καλά κάνει, που καλά κάνει και όλοι μας θέλουμε τον Ηρακλή σήμερα, αν γινόταν κιόλας στην Α1, να μπορεί να περιμένει ότι από τη μια στιγμή που η ομάδα έχει κακά τα ψέματα αρχικό στόχο να παραμείνει και μετά για ό,τι καλύτερο για φέτος, του χρόνου να μπορεί να ελπίζει σε κάτι. Κάτι που συζητούσαμε και πέρυσι, έτσι. Και πέρυσι λέγαμε μια εύκολη παραμονή, μια καλή πορεία και του χρόνου να ελπίζουμε σε κάτι. Δυστυχώς φέτος δεν έρχεται. Τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα και τι έχει γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να μιλάμε μόνο με τον Αποστολίδη και να μην μιλάμε με τον Αποστολίδη και με άλλους 10 στον μπασκετικό Ηράκλειο, για παράδειγμα? Έχω κάνει κάποιες επαφές, έχω μιλήσει με κάποιους ανθρώπους, αλλά το θέμα, για να ανεβεί ο Ηρακλής στην Α1, ξέρετε πάρα πολύ καλά και πρέπει να γνωρίζει ο φίλαθλος κόσμος ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δύσκολο δεν είναι να ανέβεις, δύσκολο είναι να μείνεις, να παίξεις στην Α1. Ναι. Υπάρχει ένα αφημί, υπάρχουν χίλια δύο πράγματα από πίσω που αυτά είναι το αγκάθι. Δεν θα ξοδέψουμε. Φέτος ξοδέψαμε λίγα χρήματα. Το χρόνο μπορεί να βρεθούν 2-3 άτομα επιπλέον και αντί για 50% να ξοδέψουν 200. Και ανεβαίνει η ομάδα. Θα μπορέσει να παίξει την Α1, κύριε Μαντζούκη? Καλά, υπάρχει και η άποψη, ας ανέβουμε και βλέπουμε. Υπάρχει και αυτό, έτσι. Εντάξει. Που μπορεί να πει κάποιος και θα είναι σεβαστό. Όσο για τις ενέργειες που κάνατε, αν θέλετε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες, για ποιο λόγο δεν έχουμε 10-15 ανθρώπους που λέει ο λόγος να είναι εκεί κοντά σας, να είναι κοντά στο τμήμα? Κοιτάξτε, εγώ το πιστεύω ότι και αυτοί που ήθελαν να έρθουν να παίξουν έχουν δισταγμό. Έχουν δισταγμό γιατί και τον Αποστολίδη δεν γνωρίζουν και τα άλλα τα άτομα δεν τα γνωρίζουν. Και σίγουρα επειδή έχουν περάσει πάρα πολλές φορές από την Ορακλή άτομα τα οποία μόνο κακό κάνανε και οικονομικά, διστάζει ο άλλος και θέλει να δει έργο, θέλει να δει πώς λειτουργεί η ομάδα, θέλει να δει αν είναι όλα εντάξει, θέλει να δει ότι μπήκε σε ένα κανάλι ομάδα που είναι φερέγγια, σωστή, δεν κάνει λαμογές και μετά θα έρθει από μόνος του.
Ήδη με πήραν τηλέφωνο 2-3 άτομα και μου είπαν για τον χρόνο, εάν θέλεις αποστολή, να συμμετέχουμε κι εμείς, να βάλουμε κάποιο ποσό, να κάνουμε κάτι καλύτερο. Είναι όλα καλοδεχούμενα. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Είναι πολύ καλό αυτό και αυτό έρχεται με τη διάρκεια, κύριε Μαζούκη, δεν έρχεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Μακάρι. Και εσείς πέρυσι ούτε καν με γνωρίζατε, έτσι δεν είναι? Εντάξει. Σίγουρα θα λέγατε ποιος είναι αυτός ο Αποστολίδης και τι κάνει εκεί στον Ηρακλείο ο Αποστολίδης και τι θέλει να κάνει. Το θέμα είναι να... Το θέμα, να το πω διαφορετικά, κύριε Αποστολίδη, και φαντάζομαι θα συμφωνήσετε. Δεν είναι ποιος είναι. Το θέμα είναι τι γίνεται με τον Ηρακλείο. Ο Ηρακλής μας ενδιαφέρει. Όπως πολύ σωστά και δίκιο είχατε νωρίτερα που είπατε, είτε είμαι εγώ είτε είναι κάποιος άλλος, εγώ θέλω ο Ηρακλής να πηγαίνει μπροστά. Αυτό ισχύει και για μένα, αυτό ισχύει και για όλο τον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Το ότι να βρεθούν οι άνθρωποι που θα μπορούν και τον μπασκετικό Ηρακλή να το κάνουν αύριο μεθαύριο να σταθεί γερά στα πόδια του. Γιατί είναι κρίμα να λέγεται ή να γράφεται ότι η ομάδα θα δώσει παραμονή που στην Α2 κατηγορία. Είναι κρίμα αυτό το πράγμα και το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα. Η ομάδα, κύριε Μαντζούκη, εγώ πιστεύω όχι ότι θα σωθεί εύκολα και θα έχει και καλή κατάταξη στη βαθμολογία. Είχαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Mm-hmm. Παίξαμε με τις 4 πρωτοπόρες ομάδες που πάνε για να ανεβούν με τρομερά budget και χάσαμε, εκτός από την Καβάλα, χάσαμε από τις υπόλοιπες 3 στο καλάθι. Και ξέρετε πολύ καλά πώς χάσαμε. Έχουμε παίξει και κλεισμένο των θερών, δηλαδή τέτοιες ατυχίες και τέτοια στραβά. Πέσαν όλα μαζί. Και το κερασάκι ήταν και οι διαιτησίες που καταγράψαμε νωρίτερα. Κάναμε 2 εντός έδρας νίκες και 3 εκτός έδρας. Mm-hmm. Λοιπόν, θα σωθεί η ομάδα, θα σωθεί γιατί έχει το κατάλληλο υλικό να σωθεί. Γιατί παίζει καλό μπάσκετ. Για το άλλο το θέμα τώρα με τον κόσμο ή με τους υποψήφιους ή οποιονδήποτε, κοιτάξτε, και για μένα είναι δύσκολο όταν έρχεται κάποιος και ζητάει να συμμετέχει στον Ηρακλή, στο μπάσκετ, πρέπει να έχει και καθαρές ιδέες. Όταν λέτε έχουν καθαρές... Έχουν έρθει κατά καιρούς. Έχουν καθαρές ιδέες, κύριε Μαζούλη, τώρα δεν ξέρω αν επιτρέπεται αυτό να το λέμε στον αέρα. Δεν θέλω εγώ να συζητάω με κάποιον και να μου βγάζει κάτι πράγματα που θέλει να κάνει ή να κερδίσει χρήματα από αυτή την περίπτωση ή από την άλλη περίπτωση. Καταλαβαίνω. Και ο κόσμος μας ακούει. Καταλαβαίνω. Γνήσιες, ταράτες και καθαρές. Αντιληπτό. Θέλουμε άτομα να βοηθήσουμε να ανεβάσουμε τον Ηρακλή στην Α1. Είναι πολύ, μα πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε ομάδα. Ειλικρινά σας μιλάω. Είναι εύκολο να κάνουμε ομάδα. Το δύσκολο είναι να βγάλουμε 1-2 παίκτες από τον Ηρακλή. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και αυτό, κάτι γίνεται, όπως βλέπετε όμως, κάτι το κάνουμε. Βεβαίως, κάτι γίνεται. Και με κλήσεις που είχαμε σε εθνικές ομάδες και είναι χαρακτηριστικό αυτό που έγινε πρόσφατα. Λίγο να επιστρέψω και να κλείσουμε με αυτό και να σας ευχαριστήσω γιατί είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Είπατε ότι ευχαριστώ αυτούς που είναι τώρα μαζί σας. Θέλετε να μας πείτε ποιοι είναι τώρα μαζί σας? Είναι ο κύριος Δρακόπουλος από την Αθήνα, ο κύριος Κάτσιος. Ο Βασίλης ο γιατρός από την Ικαρία. Ναι. Τον ευχαριστώ και αυτόν πάρα πολύ. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο Βασίλης. Μιλάμε για οικονομική βοήθεια και ηθική, αλλά και οικονομική κυρίως. Και οικονομική βοήθεια. Και οικονομική. Mm-hmm. Γιατί αυτά τα πράγματα λέμε, κύριε Βασίλη. Γι' αυτό ρωτάω. Είναι καλό να ακούγονται. Ο κύριος Δρακόπουλος μας βοήθησε πάρα πολύ και μας βοηθάει οικονομικά. Ο κύριος Κάτσιος. Ο Γιάννης ο Μπούτσος που βοηθάει σε ό,τι άλλο χρειάζεται η ομάδα του Ηρακλή. Βοηθάει ο Αντώνης ο Σαμαράς, άσχετα αν δεν έτρεχε τώρα προεκλογικά και βοηθάνε, είναι άτομα που βοηθάνε και αφιλοκερδώς μάλιστα. Τρέχουνε, την πονάνε την ομάδα. Μάλιστα. Εύχομαι να αυξηθούν. Χρειάζεται μια μικρή ένεση αυτό είναι. Εύχομαι να αυξηθούν. Πολλές ενέσεις χρειάζονται από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά... Όχι, εντάξει. Ξέρετε γιατί το λέω, μία ένεση χρειάζεται. Μία, Μία συγκεκριμένη ένεση. Μακάρι να έρθει. Ίσως ναι. Τώρα που λέτε για μία ένεση, θα σας ρωτήσω, το είχα στο μυαλό μου, θα το τολμήσω. Όσον αφορά την επιθυμία του Ιού Παπαθανασάκη, του κυρίου Μάικ Παπαθανασάκη, να εμπλακεί με τον μπάσκετ. Είχατε την ευκαιρία στο διάστημα που ήταν ο Σπύρος Παπαθανασάκης με το γιο του εδώ να κάνετε κάποιο ραντεβού, να μιλήσετε για μπάσκετ. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είχε έρθει να είδε και μια προπόνηση, να συζήτησε μαζί σας. Και είναι ουτοπικό να μιλάμε για κάτι τέτοιο? Είναι όντως πρακτικό το ενδιαφέρον του? Υπάρχει, θέλει να ασχοληθεί? Τι ακριβώς μπορούμε να πούμε για αυτό το θέμα? Κοιτάξτε,
ήρθε ο Μάικο Παπαθανασάκης στην προπόνηση. Καθίσαμε, τα είπαμε, όπως και με, το, με τον πρόεδρο της ΠΑΕ τα είπαμε. Αυτή τη στιγμή, εκείνο που και για μένα, να σας πω την αλήθεια, προέχει το ποδόσφαιρο. Ναι. Πρέπει να βγει το ποδόσφαιρο στη Super League. Αυτό είναι ευχή όλων μας. Να ανεβεί το βόλι στην Α1 και μετά τα σειρά του μπάσκετ. Είπαμε θα κάνουμε το ραντεβού Απρίλιο με Μάιο για να δούμε όταν τελειώνει η σεζόν και πώς θα ξεκινήσει. Mm-hmm. Να... Μου είπε ότι στρώσιμο το πλάνο με τις δικές σου ιδέες. Από εκεί και πέρα να σκεφτεί αυτό στα δικά του. Αν τον αρέσουν, αν δεν τον αρέσουν. Αλλά είναι ακόμα όλα ανοιχτά. Ότι υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει όμως, έτσι. Υπάρχει, βέβαια υπάρχει ενδιαφέρον. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Το κρατάμε και περιμένουμε τους επόμενους μήνες να πάνε όλα καλά καταρχάς στην τρέχουσα περίοδο. Και μακάρι να ακολουθήσει και ένα επίσημο ενδιαφέρον και εμπράκτος να σας δείξει αυτό το ενδιαφέρον για την μπασκετική ομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Το ραντεβού... Καλό παιχνίδι αύριο και με την νίκη για το ποδόσφαιρο. Βεβαίως, βεβαίως. Καλοδεχούμενη η πρόκριση να έρθει στην Τρίπολη. Η πρόκριση να έρθει. Αυτό είναι προς το παρόν το ενδιαφέρον. Και το Σάββατο όλοι στο Ιβανόβιο. Στις 5 έχει οριστεί. Στις 5 η ώρα. Ωραία. Δεν πρέπει να πέφτει καρφίτσα, κύριε Μαντζούκη. Μακάρι. Και ας τολμήσουν μετά να μας αδικήσουν. Όλοι εκεί να είμαστε. Όλοι εκεί να είμαστε γιατί πρέπει και το μπάσκετ να το στηρίξουμε όσο και τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.